Σκίτσο του Παπανίκου για το Ελλάδα 24. Αυτό το σκίτσο. Συγχαρητήρια. Πολλά συγχαρητήρια. Πολύ εμπνευσμένο. Που είχε ως σημείο αναφοράς την ημέρα όπου κατέφτασαν τα Ραφάλ, τα 6 Ραφάλ, τα μεταχειρισμένα Ραφάλ, τα οποία όμως είτε καινούργια είτε μεταχειρισμένα δεν είναι αυτοκίνητα, αλλά είναι πολεμικές μηχανές οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν απίστευτα προβλήματα και κυρίως απώλειες στην τουρκική πολεμική αεροπορία. Ένα κοριτσάκι έδωσε μια ανθοδέσμη στον μπαμπά της, ο οποίος ήταν πιλότος, ένας εκ των χειριστών, των Ραφάλ, που προσγειώθηκαν στην 114 πτέρυγα μάχης. Παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Και ναι, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, ευλογούσαμε τα όπλα μας. Με τους δικό μας τρόπους, τον ελληνικό τρόπο. Αυτό συνεχίζεται και σήμερα. Είτε αρέσει σε άλλους είτε όχι. Σε αυτό όμως το υπέροχο αυτό σκίτσο, προσέξτε τη σκηνή και την έμπνευση αυτού του εξαιρετικού σκητσογράφου. Η Ελλάς σχηματίζεται από τα καυσαέρια των αεροσκαφών, τα οποία προς τα πού κατευθύνονται. Προς Ανατολάς, προς τη Μεγαλόνησο. Και η σημαία, να η γαλάζια πατρίδα των Ελλήνων. Η γαλάζια πατρίδα είναι μόνο ελληνική. Οι άλλοι είναι κάτι τυρκουάζ περίεργα και τα οποία ούτε καν δικά τους είναι. Προσπαθούν να σκεφτούν τρόπους, αλλά δεν γίνεται. Τα νερά του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου είναι ελληνικά. Βρίθουν το βυθός του σαν τον Ανασύρης, σαν τους τάφους που βρίσκονται στη Μικρά Ασία, μακάβριο το θέαμα, αλλά πρέπει να το αναφέρουμε, από ελληνικά ναυάγια. Από την εποχή που προσπαθούσαμε να διατηρήσουμε ακμαίο τον ελληνισμό στην Ανατολική Μεσόγειο. Και αν έχουμε υποχωρήσει από κάποια σημεία, εντούτοις η κληρονομιά μας παραμένει στο Λίβανο, στη Συρία, στο Ισραήλ, στην Αίγυπτο, στη Λιβύη. Ναι, είναι ισχυρά κληρονομιά. Αυτή λοιπόν η εικόνα που έφερε στο προσκήνιο αυτό το τρίπτυχο, το οποίο πολλοί το έχουν προσβάλει, αλλά δεν μπορούν να το καταβάλουν. Άλλο να προσβάλεις κάτι, καλό να το καταβάλεις. Είναι ακατάβλητο. Το τρίπτυχο πατρίς, η χώρα μας, θρησκεία, μέσω του αγιασμού και η οικογένεια. Ξέρετε, όλα αυτά ισοδυναμούν με τη συγκρότωση και τη διαμόρφωση της εθνικής ισχύως. Πατρίς συν θρησκεία συν οικογένεια σημαίνει εθνική ισχύς. Τίποτα περισσότερο, τίποτα ολιγότερο. Και με αυτό το υπέροχο σκίτσο που το παιδάκι, αυτό το κοριτσάκι, θα έχει την υγεία του και να είναι και καλότυχο, έδειξε μέσα από, από μια φωτογραφία που κάποιος το κλείδωσε, φωτογράφος, και μας το έδωσε, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μέλλον. Και αυτό το μέλλον εμφανίστηκε με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο. Το μέλλον δίνει λουλούδια στο παρόν, κατά την παράδοση των μαχητικών Ραφάλ στην πολεμική μας αεροπορία. Δεν χρειαζόμαστε τίποτε παραπάνω από εθνική ισχύ. Η εθνική ισχύ δεν δομείται με ανούσιες δηλώσεις και διαδηλώσεις. Η εθνική ισχύ δομείται με την πίστη στις παραδοσιακές, πατροπαράδοτες, εθνικές αξίες και αρχές. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Και αυτό ακριβώς είναι το πρότυπο το οποίο έρχεται από την αρχαία Ελλάδα. Δεν είναι κάτι το οποίο το μάθαμε στον 20ο αιώνα ή με τις γενιάς του 20ου αιώνος. Το μάθαμε μέσα από τα βιβλία, μέσα από τις αναφορές Ευρυπίδου Αντιόπη. Τρεις οι σύναρετές τας χρεώ σε ασκήν τέκνων. Θεούς τετιμάν, τους τεθρέψαντας γονείς. Νόμους τεκινούς Ελλάδος. Και ταυταδρών κάλιστον έξι στέφανον Ευκλίας αΐ. Πηγαίνετε να διαβάσετε τη μετάφραση για όσους δεν το έχετε καταλάβει. Είναι το ομόδοξον, το ομόγλωσσον, το ομότροπον, το οποίο έρχεται μέσα από τον Ηρόδοτο. Είναι αυτό το οποίο δίνει την ευκαιρία στον πατέρα να πολεμάει για την οικογένειά του, για την πατρίδα του, για το έθνος του, για το χώμα του,
για τον αέρα και τη θάλασσά του. Αυτά είναι τα στοιχεία που, είναι που περιβάλλουν τον ελληνισμό. Και ο ελληνισμός τα περιβάλλει με την ισχύ του. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να πιστέψουμε και να επιστρέψουμε ως μοναδικό σημείο αναφοράς στις αρχίες, στις αξίες της πατρίδας και του έθνους. 26 χρόνια μετά από τα Ήμια, δεν θα πρέπει να κλαίμε εκείνους τους ήρωες, αλλά να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ό,τι προστάζει το ιερό καθήκον απέναντι σε εκείνους τους παρελθόντες ως μεταφορείς παρακαλώ, της κιτάλης. Αυτούς που σήμερα οι χειριστές του Ραφάλ αξίζει να χαρακτηριστούν ως παραδύναμοι τολμητέ και παραγνώμη κινδυνευτέ και εν τις δεινείς ευέλπιδες. Και όχι μόνο τον Ραφάλ, ολοκλήρου της πολεμικής αεροπορίας και όλων των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Σας ευχαριστώ.